σημερινή εκδήλωση στις ομιλίες θα τις παρουσιάσει η Πολίνα Πρέντου. Είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες, γιατί μπαίνει πια στον πυρήνα όχι μιας περιφέρειας που έχει να κάνει το σχεδιασμό ή που έχει να κάνει με άλλα ζητήματα, αλλά με την ίδια τη φύση και τα αποτελέσματα της κρίσης, που είναι η κοινωνική συνοχή, ο μεγάλος ηττημένος αυτής της κατάσταση που ζούμε, αλλά πιθανόν εν δυνάμει και το πεδίο πάνω στο οποίο στήθηκαν καινούργια πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης εποχής. Μαρία Μαντουβάλη, Δίνα Ιβαρίδου, δεν χρειάζονται συστάσεις, νομίζουμε. Η πιο τιμητική για μας είναι ότι οι εξαιρετικές δασκάλες μας και είναι συναδέλφισες και επίσης πολύ πρέπει να εξαιρετική μια συνάδελφος και από τα βασικά στελέχη του εργαστηρίου. Καλησπέρα και από εμάς. Το σημερινό θέμα όπως έχετε δει αφορά την πόλη και ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Μερικά λίγα πράγματα πριν περάσει ο λόγος στους ομιλητές. Οι διαδικασίες και η πρώτη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων είναι όπως όλοι γνωρίζουμε διαφορετικές από τις αντίστοιχες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που καθόρισαν την πρώτη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και μιλάμε κυρίως για την Αθήνα, είναι η τρόπη παραγωγής και απόκτησης κατοικίας μέσω της αγοράς αστικών μετηνήρων και της μικροδιοκτησίας. Η τρόπη ένταξη στην αγορά εργασία μέσω κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, των έργων των δραστηριοτήτων και του σημαντικού προσωπικού ρόλου που παίζει η οικογένεια. Παράλληλα με αυτά τα στοιχεία, αξίζει να σημειώσουμε την έλλειψη υπαρκτής κρατικής κοινωνικής πολιτικής αυτού του τομείς. Τα παραπάνω οδήγησαν στη διαμόρφωση αστικών περιοχών, που χαρακτηρίζει από πολυπλοκικότητα, από την άδεια δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό και ζωντάνια τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα οδήγησαν κυρίως με τα πολεμικά, σε κοινωνική ενσωμάτωση των χαμηλότερων εισοδηματικών σωμάτων και στην επακόλουθα την άφηξη έντονων και κλειδωμένων κοινωνικών διαιρέσεων εντός των πόλεων. Η ανάμειξη χρήσεων, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ελληνικών πόλεων, δεν αφορά μόνο την ανάμειξη των χρήσεων γης, αλλά και την ανάμειξη ατόμων και ομάδων με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Παρόλο που υπάρχουν εντός αστικού ιστού, όπως της όλη την έκταση της Αθήνας, ισχυρές φορικές πιερές και διαφοροποίηση στη χρήση του χώρου από άτομα και ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αυτές όταν μιλάμε με απόλυτα μεγέθη, αποστάσεων, κλίμακα σε μεγέθους, τις περισσότερες περιπτώσεις είναι μικρές και με ασαφή μεταξύ τους όρια. Από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, μιλώς δηλαδή για τα τελευταία 4 χρόνια, παρατηρούμε την αποσταθεροποίηση της διαδικασίας και της μηχανισμούς που σχετίζονται και με τα δύο κύρια αυτά στοιχεία του τρόπου ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων. Η πρόσβαση στην κατοχή κατοικίας πλήττεται πολλαπλά με πολιτικές και πολιτικά φορολογικά μέτρα, ενώ έχει πληγεί και τα μικρή κλίμακα εμπόρια και επιχειρήσεις. Παράλληλα, συρρυκνώνονται και άλλοι το ίδιο ελληνικές κράτος πρόνοιες. Τα παραπάνω στοιχεία της κρίσης αποτυπώνονται και στον αστικό χώρο. Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, χαρακτηριστικό αποτελεί ο αριθμός οδηγιών καταστημάτων και των πληθόμενων κλάδων. Όσον αφορά την πρόσβαση και την κατοχή κατοικίας, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, χαρακτηριστικά αποτελούν η αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, η νέα πραγματικότητα των σχέσεων με τον πλησιδιασμό των κατοικιών, καθώς και ο αριθμός αλλά και τα χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα στέγασης. Ακόμη, στοιχεία που συνδέονται με τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης αποτελούν η εντονότερη εμφάνιση φαινομένων ρατσιστικής και σεξιστικής βίας, όπως και τη θέση των δύο μεταναστών. Σε αυτά μπορούν να προσθέσουμε την αύξηση των δράσεων αλλά και των εμπλεκτικών ποσοστών ομάδων με ακροδεξιές πεποιθήσεις. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων, όσον αφορά κυρίως τον προγραμματισμό και σχεδιασμό για την πόλη, και αναφερόμαστε κυρίως στην Αθήνα, αποτελούν οι πολιτικές και ανακοινώσεις για νέα μεγάλα έργα, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά της. Μέρος της κριτικής των προγραμματισμών αυτά έργα αποτελεί η έλλειψη πρόβλεψης για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους, στην άμεση και ευρύτερη περιοχή επιρροής τους, όπως και η κατάληψη δημόσιων έργων για την αναβάθμιση των αποθυμένων περιοχών. Σχολιάζεται χαρακτηριστικά ότι τα έργα αυτά επιχειρούν να δημιουργήσουν εισίδες σε περιβάλλοντα ευημερίας, χωρίς πρόβλεψη ή έννοια για αυτό που συμβαίνει πιθανά να θασιλούν στην περιφέρειά τους. Τέλος, στοιχείο που έγινε εντονότερο και πιο ορατό μέσα στο πλήθος της κρίσης αποτελούν οι πρωτοβουλίες και οι δομές αλληλεγγύης. Αυτές δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κυρίως αυτούς της ύφεσης και της στέγασης, αλλά και της παροχής μαθημάτων και γνώσεων. Οι δομές αυτές λειτουργούν είτε μόνο με περιστασιακά, και στηρίζονται κατά περίπτωση από ποικίλους φορείς και οργανώσεις. Σε επίπεδο δημοθυμίων, η πλειοψηφία των δομών στηρίζεται από την Εκκλησία και αφορά την περιοχή σύντησης και ρυθμισμού μέσω κατατόπιση των οριών. Σημαντικές δομές
και πρωτοβουλίες στηρίζονται ακόμη από δήμους με κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και συλλογικότητες πρωτοβουλίες πολιτών. Τα παραπάνω συνδέουν την εικόνα της ελληνικής πόλης Αθήνας αντικειμένου μέσα στην περίοδο της κρίσης, μια εικόνα που είναι αρκετά διαφορετική από αυτό των προηγούμενων δεκαετιών. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, μένει επομένως να την εξετάσουμε, να την κατανοήσουμε και να αναζητήσουμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα που τίθεται, αλλά και πιθανόν να σκεφτούμε και να οραματιστούμε ποια μπορεί να είναι η μελλοντική εικόνα της πόλης. Και με αυτό το σύντομο, δίνω το λόγο στους δύο ομιλητές. Κυρία Μαντουβάλη, πρώτα.